Πιο σιγά, πιο σιγά, είπες πιο σιγά. Μπορείς να πας λίγο πιο πίσω, αν θες. Λοιπόν, θα συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, γι' αυτό βάλα τα σοβαρά μου τα ρούχα. Γονείς, είστε πρόβλημα. Το ξέρετε, είστε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και θα σας τα πω όλα, γιατί δεν φτάνει πια με αυτή. Δεν πάει όλη αυτή η βαλίτσα. Α, και τώρα που πάω βαλίτσα, ξεκινάω από την αρχή. Είμαστε στη Τούμπα, περιμένουμε τα λεωφορεία μας, όλα καλά. Δεν έχω μικρόφωνο. Πάλι δεν έχω μικρόφωνο. Λοιπόν, είμαστε στην Τούμπα, όλα καλά και όλα ωραία. Έχουμε πάρει τις βαλίτσες μας, έχουμε ετοιμαστεί, οι ομαδάρες περιμένουν τα παιδιά να περάσουν, είστε εσείς από πίσω όπως πάντα. Και λοιπόν, έχουμε πρώτο φίλημα μπροστά στον ομαδάρχη. Να μου το προσέχεις, Δεύτερο φίλημα. Μόλις έχει μπει, πάλι δεν έχω μικρόφωνο. Μπορώ και έτσι, δεν έχω πρόβλημα. Ω, άλλαξε. Αυτό είναι καλύτερο. Δεύτερο φίλημα, συνεχίζω. Είναι τα παιδιά έτσι, έχουν ανέβει το πρώτο σκαλοπάτι. Άλλο ένα. Σ' αγαπάω να με θυμάστε. Τα ξέρουμε, τα ξέρουμε. Τρίτο φίλημα. Προσέξτε να δείτε το πιο σημαντικό. Έχει βάλει προς τη μηχανή ο οδηγός. Είναι όλοι πάνω και τρέχουν οι καρακάξες. Ανεβαίνουν να το κλείσουν μέσα. Γιατί πάνω από το κάθισμα έχει άλλη χάρη το φίλημα. Τι γελάτε, δεν το κάνετε. Ποια δεν το κάνει από εσάς. Πού είναι ψεύτες. Λοιπόν, συνεχίζω. Εντάξει, πάνε αυτά. Τελειώσαμε. Εντάξει, βέβαια και αυτοί που το φέρουν ένα μάκι στο παιδί τους. Γιατί μερικά παιδιά έχουν ευαίσθητο το κολαράκι και δεν μπορούν στο λεωφορείο. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ θα συνεχίσω. Θα πω και για αυτούς. Βεβαίως. Γιατί αυτοί που έρχονται δεν χωράνε τα πράγματα στο λεωφορείο και φέρνουν και μια τριανταριά βαλίτσες. Γιατί το παιδί είναι που είναι ένα 10, φέρνουν 1,5 μέτρο βαλίτσα. Τι θα θέλετε όλα αυτά τα πράγματα σε μια βαλίτσα. Γιατί φέρετε δύο βαλίτσες. Πόσα βρακιά θα φορέσετε. Πόσες κάλτσες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μα δυσκολεύεται. Το καταλαβαίνετε. Άντε γιατί τα θυμάμαι και τσαντίζομαι τώρα. Α, έχω κι άλλο να σας πω. Επίσης σημαντικό. Το τηλέφωνο. Είμαι στα αρχηγείο που λέτε. 6.30 ώρα το πρωί. Εκεί. Ακόμα άλλος δεν έχει βγει. Τριν. Σηκώνει η μητέρα τηλεφωνάκι. Πολύ χαμογελαστή 6.30 ώρα το πρωί. Πώς είστε όλες τόσο χαμογελαστές 6.30 ώρα το πρωί. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είμαι η μαμά του Βαγγέλη. Πώς πάμε. Πώς θα πηγαίνουμε κυρά μου 6.30 ώρα το πρωί. Κοιμόμαστε. Τι να σου πω. Ότι είναι καλά. Δεν ξέρω. Κοιμάται. Ότι είδα τι είδε στον ύπνο του. Ούτε αυτό το ξέρω. Κοινοτάρχης είμαι. Ομαδάρχης είμαι. Είμαι υποχρεωμένος να τα ξέρω κι αυτά. Είμαι. Δεν είμαι. Συνεχίζω. Γιατί τα θυμάμαι. Και τσαντίζομαι. Αλλά εσείς δεν σταματάτε στις 6.30. Θα πάρετε κι εσείς δύο. Που τρώμε. Πώς μπορεί να μιλήσω. Δεν μπορείς κυρία μου. Τρώμε. Εμένα με σηκώνεις. Εγώ σε σηκώνω από το τραπέζι να τρως. Εσύ γιατί σηκώνεις εμένα. Τι είμαι εγώ. Είμαι τίποτα άλλο. Είμαι ομαδάρχης. Είμαι κοινοτάρχης. Άντε γιατί τα θυμάμαι και τσαντίζομαι τώρα. Α! Έχω κι άλλο. Μην νομίζετε να σας αφήσω έτσι. Το άλλο. Επισκεπτήριο. Σας λέμε να έρθετε Σάββατο και Κυριακή. Κανένας δεν έρχεται. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Με έρχεστε. Μου φέρνετε και ένα κουβά. Να είσαι εδώ πάνω. Και έχει μέσα πατατάκια, γαριδάκια, τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια, κρέμες, γύρους, ριζόγαλα, στιστιλό, σκαπό, μανό, μπαρμπρίζ, ντισιπιτέρ, αστροναύτες, λουκοζέιτ. Βάζετε μέσα ξυπαλιά στα μάτια. Τι να τα κάνουμε ρε παιδιά. Σας ρωτάω κυρία μου, τι να τα κάνουμε. Θέλω να κάνουν κάτι. Δεν θέλουν να τα κάνουν κάτι. Και δεν είναι αυτό. Είναι ότι τους λέτε και την πατρική συμβουλή. Να τα φας μόλις φας το μεσημεριανό σου. Χαϊβάνια, το παιδί λέει σίγουρα ναι, εσείς το χάβετε και φεύγετε ήσυχοι. Μέχρι να περάσετε την πύλη, τα έχει χάει όλα. Στο Αιγαίο μέσα, στο Αιγαίο. Και δεν είναι αυτό. Είναι ότι μετά δεν έχει όχι για το μεσημεριανό. Το παίρνει εσύ τηλέφωνο, λέει αυτό δεν έφαγα και μετά παίρνετε τον ομαδάρχη πάλι πίσω και λέει το παιδί μου δεν τρώει. Και τι να κάνω εγώ που δεν τρώει. Εσύ είστε, κυρία μου. Εγώ αυτό που δεν τρώει. Να μην του φέρνει όλα αυτά τα πραγματάκια, να μην φάει. Άντε γιατί τα θυμάμαι και τσαντίζομαι τώρα. Αλλά θα ρεμίσω. Και θα σα πω κι άλλο ένα. Αυτό μου συνέβη, είναι πραγματικό γεγονό. 7.30 ώρα. Είναι 7.30 ώρα. Κοιμάμαι εγώ, τσίπλα στο μάτι, το σαλάκι μου πέφτει με τα παιδάκια μου γύρω-γύρω, μια χαρά. Και έχω ένα παιδάκι, ο Γιαννάκης. Έρχεται με σκουντάρι. Σπύρο! Σπύρο! Σπύρο, τι θες αγόρι μου, του λέω. Και μου λέει, έχει έρθει η μαμά μου να με δει. Εντάξει κι εγώ, έτσι πως είμαι, φτιάχνω λίγο να γυρίσω και γυρνάω και βλέπω.
μαμά, μπαμπά, αδερφή, παππού, γιαγιά, συνειφάδα, πεθερό, πεθερά. Φτάνει! Ένα θα έρχεται! Θα κάνετε τα κουμάντα και θα κατεβαίνετε σιγά κάτω. Δεν γίνεται να στολί, ρε παιδιά μαζί. Γιατί γυρνάω και του βλέπω και μου λένε όλοι: είμαστε η μαμά του Γιαννάκη. Δεν γίνεται να είστε, ρε παιδιά, να πάρει ο Γιαννάκη. Πώ γίνεται να είστε η μαμά του Γιαννάκη, δηλαδή. Χαζό είμαι! Φτάνει με αυτό που. Γιατί τα θυμάμαι και τσαντίζομαι τώρα. Καταλαβαίνετε πώ είναι. Τέλο πάντων τώρα. Επειδή πρέπει να τελειώσω αυτή την παροδία σα. Μου είπανε να είμαι χαμογελαστός και να σας πω και ένα τραγούδι γιατί το άξιζε. Βοηθός, είσαι έτοιμος? Ευχαριστούμε γονείς, ευχαριστούμε γονείς, ευχαριστούμε μάμα, ευχαριστούμε παπά. Μας εμπιστεύεστε τα παιδιά σας, μας εμπιστεύεστε τα μικρά σας, κι εμείς για αντάλλαγμα τα αγαπάμε, κι αν μας τα πρίζουνε θα τα βαράμε. Συγγνώμη. Ευχαριστούμε γονείς, ευχαριστούμε γονείς, ευχαριστούμε μάμα, χρόνο τους τα κουμπάς. Ευχαριστούμε γονείς, ευχαριστούμε γονείς, ευχαριστούμε μάμα, ευχαριστούμε παπά, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.